άλλη αίσθηση έδινε ο υποβρύχιος φωτισμός στον γραφικό κόλπο της Αγίας Πελαγίας με το θέμα να είναι εντυπωσιακό για πολίτες και επισκέπτες, έργο το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου. Δίνει μια ομορφιά, ειδικά το βράδυ, στην περιοχή μας, ένα ρομαντισμό μπορώ να πω, και δημιουργεί μια αίσθηση ότι κάτι γίνεται. Ό,τι γίνεται στον τόπο μας είναι καλό. Όμως, λόγω της κακοκαιρίας του περασμένου Σεπτεμβρίου του 2018, παρασύρθηκε από την θάλασσα ο υποβρύχιος φωτισμός τόσο ανατολικά όσο και δυτικά της παραλίας και σε ένα μήκος 350 μέτρων, με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Πετούση να κάνει λόγο για ένα ατυχές περιστατικό. Είχαμε εκεί πέρα το ατύχημα αυτό με την κακοκαιρία, το πήρε η θάλασσα. Όλο? Όλο, όλο. Πότε έγινε αυτό? Η ημερομηνία είναι 26/9 του 2018. Από πέρυσι? Από πέρυσι. Πόσο κόστησε? 79 ήταν η αρχική τιμή, με την έκπτωση 33,5-34 χιλιάρια εκεί περίπου είναι. Το πήρε η θάλασσα τελείως? Τελείως, ναι. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και σε Σύρο? Από ό,τι έμαθα έχει γίνει και σε Σύρο, εκεί κράτησε 3 μήνες το έργο αυτό, εμάς κράτησε περίπου 6 μήνες. Η δύναμη της φύσης έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στο έργο, το οποίο στόχευε στην περαιτέρω τουριστική προβολή της περιοχής. Πρόκειται μάλιστα για ένα έργο το οποίο είχε περάσει από 40 κύματα, ενώ λίγες μέρες πριν φωτιστεί ο γραφικός κόλπος, είχε σημειωθεί δολιοφθορά. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι δεν πήγε σωστά. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει το ένα ή φταίει το άλλο. Κάτι δεν πήγε σωστά. Μπορεί να μην είχα υπολογίσει τη δύναμη της θάλασσας, μπορεί να μην... δηλαδή κάτι φταίει, δεν ξέρω. Από ό,τι λένε, έφταξε η μελέτη στήριξης. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω αν... Το έχει διασταυρώσει? Όχι, δεν το έχω διασταυρώσει. Επιφυλακτικός ως προς την υλοποίηση ενός αντίστοιχου έργου στο τουριστικό θέρετρο, εφόσον δεν δοθούν κάποιες εγγυήσεις, εμφανίστηκε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Θα κάνουμε μια καινούρια μελέτη. Αν πάρουμε κάποιες εγγυήσεις ότι δεν θα χαθούν τα λεφτά, θα το δούμε και αν μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Οπότε δεν είσαι και τόσο αφεντική στο να γίνει ξανά το έργο? Αν θα γίνει, θα γίνει σωστά. Αν θα γίνει, θα γίνει σωστά. Ήταν πολύ ωραίο έργο, πάρα πολύ ωραίο έργο, αλλά δεν κράτησε.